Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχετε πατήσει το κουμπί για εγγραφή? Αν όχι, πατήστε το τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024. Και το βίντεο μας είναι μεν θεωρητικό. Αλλά έχει πολύ πρακτικέ εφαρμογέ. Όχι εφαρμογή, εφαρμογέ. Έχει πολύ πρακτικέ εφαρμογέ. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι το χθεσινό podcast, το οποίο α, ανέβηκε στο κανάλι μας στις 15 Φεβρουαρίου 2024, είναι ένα πολύ σημαντικό podcast. Είναι σως. Σως. Για πολλούς ανθρώπους. Είναι μια ιστορία που περιγράφει μια κοπέλα 30 χρονών και την οποία περιγράφει ως μια ωραία ιστορία αγάπης η οποία τελείωσε άδοξα, αλλά στην ανάλυση που κάνω της ιστορίας και ξέρω ότι είναι μεγάλο το βίντεο, είναι μία ώρα και 23 λεπτά περίπου, στην ανάλυση που κάνω της ιστορίας καταδεικνύω στην κοπέλα και στον οποιοδήποτε ακροατή ότι πολλές φορές νομίζουμε άλλα, πιστεύουμε άλλα από αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Δεν έχουμε δηλαδή μία ρεαλιστική γνώση του τι συμβαίνει στη ζωή μας. Και ειδικά στις ερωτικές σχέσεις, πολλές φορές δεν ζούμε με την πραγματικότητα του αν υπάρχει σχέση ή όχι, αλλά ζούμε με τη φαντασίωση του αν υπάρχει σχέση ή όχι ή του τι είδου σχέση έχουμε με έναν άλλον άνθρωπο. Το λεγόμενο λίμερανς. Το λίμερανς είναι ο φαντασιωτικός, εμμονικός, ερωτικός μυρικασμός, είτε για ένα πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με εμάς... είτε για ένα πρόσωπο που έχει μια σχέση με εμάς που δεν είναι αυτή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, είτε με ένα πρόσωπο το οποίο είχε μαζί μας σχέση στο παρελθόν, αλλά λάκησε. Η χθεσινή ιστορία ήταν η ιστορία μια κοπέλα πολύ ρομαντική η οποία περίμενε και μέχρι την ηλικία των 30 ετών για να ολοκληρώσει ερωτικά, να μπει στην πρώτη της σχέση, γιατί τα είχε έτσι μέσα στο μυαλό της ότι ο έρωτας είναι κάτι μαγικό το οποίο αγιοποιεί ή εξιδανικεύει και τη σεξουαλική επαφή την οποία λέει ξεκάθαρα μέσα στο πότικας ότι τη λέει έρωτα, κάνει έρωτα και όχι σεξ και πως η κοπέλα αυτή βρέθηκε να είναι θύμα και της ίδιας της της φαντασίωσης αλλά και του ανδρός εκείνου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το ευπιστό της κοπέλας. Λοιπόν, χρειάζεται αρκετέ φορέ στη ζωή μα να δούμε την αλήθεια κατάματα. Να σταματήσουμε να παραμυθιαζόμαστε. Χρειάζεται πολλές φορές να δούμε για παράδειγμα ότι αυτή η σχέση που έχουμε ή οποιοδήποτε είδου σχέση, σχέση με ένα συγγενικό μας πρόσωπο, σχέση με ένα φιλικό μας πρόσωπο, σχέση με ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε ερωτική σύνδεση, ότι δεν είναι μια υγιή σχέση, ότι είναι μια προβληματική σχέση ότι είναι μια τοξική σχέση και ότι το πρόσωπο με το οποίο προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, προσπαθούμε να περάσουμε κάποια μηνύματα, δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει γιατί ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος από εμάς. Σήμερα σε αυτό το βίντεο μιλάμε για τη ραγδαία αποδοχή, ένα όρο που στα αγγλικά είναι radical acceptance. Ραγδαία αποδοχή. Ραγδαίο σημαίνει ριζικό και γρήγορο. Χρειάζεται να το παίρνουμε απόφαση, πρώτα απ' όλα να το παίρνουμε είδηση και μετά να το παίρνουμε απόφαση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι όπως είναι και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Τα στυλ προσωπικότητας στους ανθρώπους σχηματίζονται και αποκτούν μια σταθερότητα κάπου προς το δεύτερο μισό της δεύτερης δεκαετίας της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή από τα 25 και πάνω, από τα 26 στα κορίτσια, για να είμαστε έτσι και λίγο πιο ακριβόλογοι, και από τα 28 στα αγόρια, ήδη έχει σχηματιστεί το στυλ προσωπικότητας που έχει επιλέξει ο κάθε άνθρωπος να έχει. Το στυλ της προσωπικότητας μας είναι επιλογή. Αν θα είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση είναι επιλογή. Αν θα είμαστε άνθρωποι γεμάτοι αλαζονία και δικαιωματισμό είναι επιλογή. Αν θα είμαστε άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι επιλογή. Αν θα είμαστε άνθρωποι με υγιές στυλ προσωπικότητας είναι επιλογή. Αν θα είμαστε άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας επίσης είναι επιλογή. Στο podcast Υπάρχει και σχετικό επεισόδιο για τη συνεξάρτηση και σχετικό επεισόδιο για τον αρκισισμό, όπου αναλύεται περαιτέρω το πώς ένας άνθρωπος αποφασίζει και επιλέγει ξανά και ξανά να έχει ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας. Και επειδή πρόσφατα έχω δει κάποια ανόητα σχόλια κάτω από βίντεο που κάποιος έλεγε, μιλούσε για ναρκισιστικά στυλ προσωπικότητα και νόμιζε ότι μιλάμε για την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητα και λέει πώ αφού οι παγκόσμιε έρευνε μιλάνε για ένα 5% εσεί. Παρακολουθήστε όσοι δεν το έχετε πράξει ήδη το πέμπτο επεισόδιο του podcast στο οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τον ναρκισισμό ω στυλ προσωπικότητα και το επεισόδιο του podcast για τη συνεξάρτηση. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία για το συνεξαρτητικό ω ένα στυλ προσωπικότητα, σε συνεξάρτηση ω ένα τρόπο συνδεσιμότητα με του άλλου ανθρώπου. Γεννιέται ο κάθε άνθρωπο έχοντα την ιδιοσυγκρασία του, έχοντα το ταμπεραμέντο του, κληρονομώντα κάποια traits, personality traits, κληρονομώντας κάποιες τάσεις για κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του, Αυτά όμως δεν είναι καθοριστικά για το ποιο στυλ προσωπικότητα θα έχει μεγαλώνοντας. Μπορεί ο άνθρωπος και μέσω μιας καλής διαπαιδαγώγησης και μέσω του προσωπικού πνευματικού αγώνα και μέσω της έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης από την παιδική και εφηβική ηλικία να επιλέξει ένα υγιές Στιλ προσωπικότητας δηλαδή ακόμη και αν έχεις κληρονομήσει από τη γιαγιά σου την τάδε η οποία ήταν μια νευκησάρα, ένα στυλάκι αλαζονικό εάν οι γονείς σου με αγάπη προσπαθήσουν να σου διδάξουν ψυχοεκπαιδευτικές αλήθειες, να σου μιλήσουν για την ενσυναίσθηση, να σου μιλήσουν για το, την επικοινωνία, εάν σε πάρουν νωρίς σε ψυχολόγο, εάν εσύ επιλέξεις να προσπαθείς να γίνεις ένα καλύτερο παιδάκι και ένας καλύτερος άνθρωπος, μπορείς μεγαλώνοντας να έχεις ένα υγιές στυλ προσωπικότητας. Το ίδιο και με το αν έχεις κληρονομήσει από την άλλη σου τη γιαγιά την τάδε, η οποία ήταν μια συνεξαρτόμενη Άλλη η οποία ανεχόταν ξύλο από τον αρχισιστή άνδρα τη κακοποίηση και δεν έλεγε τίποτα και συνεχώς τον εκθίαζε και τον ανέβαζε και 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 και. Έχεις κληρονομήσει κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κάποια traits. Εάν οι γονεί σου με αγάπη σε προσεγγίζουν και σου μιλάνε για το ότι δεν είναι υγιές για σένα να μην διεκδικείς τα δικαιώματα σου και δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις ό,τι σου λένε οι άλλοι και σε βοηθήσουν να ψυχοεκπαιδευτείς και σου προσφέρουν έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Υπάρχουν εξαιρετικοί παιδοψυχολόγοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Ένα παράδειγμα παιδοψυχολόγου με αποδεδειγμένη θεραπευτικότητα είναι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που κάνουμε κάθε τρίτη μαζί την Αριστοτρίτη. Και έχω και προσωπική πείρα και κλινική πείρα από παιδιά τα οποία βοηθήθηκαν εξαιρετικά από την Αριστονίκη με θεραπευτική ατομική παρέμβαση, η οποία έγινε νωρί. Έγινε στα 13, στα 14, στα 15, στα 8, στα 10. Και παιδιά τα οποία έβγαζαν προκαταρκτικά και ανεπίσημα σε τεστ προσωπικότητα υψηλά στοιχεία ναρκισισμού, έλλειψη ενσυναίσθηση, αλαζονία και δικαιωματισμού, μετά το πέρα τη προσωπική ατομική ψυχοθεραπεία, δεν έβγαζαν τόσο ψηλά ποσοστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για ναρκισισμό ή να δώσουμε σε ένα παιδί να κάνει ένα τεστ προσωπικότητα και να βγάλουμε ένα έγκυρο αριθμό προτού ολοκληρωθεί η εγκεφαλική του ανάπτυξη. Όμω με ένα έφηβο ή ένα παιδί στην προεφηβική και σχολική ηλικία μπορεί έτσι δειγματοληπτικά να γίνει άτυπα ένα τεστ προσωπικότητας, ούτως ώστε είπε ο που δουλεύει με το παιδί να βλέπει στην πορεία την εξέλιξη του και έχω δει να γίνονται εντό εισαγωγικών θαύματα. Παιδιά τα οποία ήταν εναντιωματικά, παιδιά τα οποία είχαν μέχρι και παραβατική συμπεριφορά να εξελίσσονται, να μεταλλάσσονται αν θέλετε πάλι εντό εισαγωγικών και να μεγαλώνουν όντε υγιείς ενήλικες, γενόμενοι ενήλικες με υγιές στυλ προσωπικότητας. Επιλέγει ο άλλος να γίνει παλιόπαιδο, και επιλέγει να γίνει ένα καλό άνθρωπο. Επιλέγει ο άλλο να γίνει θύμα και επιλέγει να γίνει μια υγιή προσωπικότητα. Φυσικά, ναι, παίζει ρόλο και οι γονεί. Τι στάση έχουν και τι διαπαιδαγώγηση δίνουν και τι παράδειγμα δείχνουν. Παίζει ρόλο και η παιδεία. Παίζει ρόλο και η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Παίζει ρόλο και το να δίνεται στο παιδί πρόσβαση σε ψυχοεκπαιδευτικό υλικό από πολύ νωρί. Κάποιε φορέ είχα ακούσει να λένε κάποιε μαμάδε και κάποιοι μπαμπάδε ότι τα βίντεο στο κανάλι μπορεί να είναι ακατάλληλα για παιδιά στην εφηβεία. Και τα βίντεο στο κανάλι και τα βιβλία που έχω γράψει, κατά την προσωπική μου γνώμη και κατά την επιστημονική μου γνώμη, είναι κατάλληλα για παιδιά στην εφηβεία. Γιατί αυτά που συζητάμε εδώ στα βίντεο θα έρθουν πάλι ει γνώσει των παιδιών, γεγονότα περιστατικά, τρόποι ζωή, αλλά όχι μέσα από μια ψυχοεκπαιδευτική Ανάλυση. Φέρτε τα παιδιά σας κοντά στη ψυχοεκπαίδευση. Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποκτήσουν τις γνώσεις που αποκτούμε εμείς τώρα στα 50 μας, στα 60 μας, στα 70 μας και λέμε στερνή μου γνώση να σύχα πρώτα. Λοιπόν, πρέπει να το παίρνουμε απόφαση, πρώτα να το παίρνουμε είδηση και μετά απόφαση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι όπως είναι και δεν πρόκειται να αλλάξουν πρέπει να το βλέπουμε ενωρίς και εγκαίρος εν και ραγδαίος και ριζικός να το αποδεχόμαστε. Αυτή η σχέση δεν θα επιτύχει. Αυτή η συνεργασία δεν θα επιτύχει. Αυτή η προσπάθεια δεν θα ευοδοθεί. Όχι γιατί δεν θέλω και δεν προσπαθώ, αλλά γιατί έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη βούληση να συνεργαστεί γιατί δεν έχει υγιές στυλ προσωπικότητας. Και ούτε οι συνεξαρτόμενοι έχουν υγιές στυλ προσωπικότητας. Και δεν είναι δικαιολογία το είμαι συνεξαρτόμενη, είμαι συνεξαρτόμενος, άρα θυματοποιούμε εθελουσίως, ταλαιπωρούνται και τα παιδιά μου, ταλαιπωρούνται και οι εκεί μου από τη θυματοποίηση μου και δεν τρέχει τίποτα γιατί εγώ είμαι συνεξαρτόμενος και δεν είμαι ένα αρχησιστής επειδή πολλοί έχουμε πάρει έτσι την καραμέλα της συνεξάρτησης για να δικαιολογούμε την παραμονή μας σε κακοποιητικές καταστάσεις από τη στιγμή που το αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι συνεξαρτόμενος, οφείλει να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου προκειμένου να σταματήσεις να είσαι θύμα του οποιοδήποτε, της οποιασδήποτε. Ναρκισιστές υπάρχουν και σε αρσενικά και σε θηλυκά μοντέλα. Και ναρκισίστερες γυναίκες και ναρκισιστές άντρες. Οι ναρκισιστές μπορεί να είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο γιος σου, η κόρη σου, η γιαγιά σου, ο παππούς σου, η φίλη σου, ο φίλος σου, ο εργοδότης σου, ο συνεργάτης σου, ο υπάλληλος σου, οποίοδήποτε. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα και δεν είναι καθόλου έξυπνο να μην το παίρνουμε απόφαση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι και δεν αλλάζει, άρα σταματώ να προσπαθώ, σταματώ να ελπίζω και παίρνω εκείνες τις αποφάσεις που θα με απελευθερώσουν από αυτή τη σκλαβιά. Μας το εύχομαι.